Προσπαθώ να... 20.000 ευρώ περίπου, ναι. Θα σε πάρω εγώ πίσω. Έλα, έλα, μένω σαν 20.000. Τι κάνετε? Καλά είστε? Είμαι ο Φάνης. Σας έχει στείλει... Ποιος σας έχει στείλει, θυμίστε μου. Η κυρία Μαρία. Α, η Μαρία, λοιπόν, ξέρετε τι κάνουμε, έτσι. Ναι. Ψάχνουμε νέο κόσμο να φέρουμε. Θέλουμε νέο κόσμο. Είμαι νέος κόσμος. Έχετε έρθει ως παρουσιαστής, ως ηθοποιός, ή να προτείνετε κάποιο κόσμο. Έχω φέρει και το βραβείο. Είναι... Αυτά είναι... Είναι δικά μας τα βραβεία. Αυτό μάθα το έχω πάρει εγώ. Για τη δικιά μου κουμπή. Απ' την άλλη είναι δικά σας. Από εδώ είναι τα έχω πάρει εγώ. Μα δείτε, είναι κενά. Δεν έχω προλάβει να γράψω. Κάναν εκπέσω, θα μας δείξω. Εδώ, πάνω είναι να γράψουν το όνομά μου. Το όνομά σας? Στέφανος. Πείτε μου. Εσάς? Φάνης. Πείτε μου. Έχω μια ιδέα να είναι μια εκπομπή με κορίτσα. Έχω φέρει και το φάκελο με τα κορίτσα. Και θα είναι κορίτσα τα οποία... Τα έχω βρει τα κορίτσια, είναι η Έλενα, η Κωνσταντίνα, η Γεωργία, η Στεφανία, η Μαρία, η Γεωργία, η Έλενα, η Κωνσταντίνα, η Μαρία και η Έλενα. Εγώ θα κάνω show, θα ετοιμάσω μια εκπομπή. Μπράβο, η οποία θα λέγεται Μια Αγκαλιά Κορίτσια και θα είναι όλα τα κορίτσια μαζί. Και η ιδέα είναι ότι θα υπάρχουν 10 μπολάκια με τυρί. Έχω φέρει και μια λίστα με τυριά που θα μοιράζουμε στις κοπέλες. Είναι κασέρι, μετσοβόνε, γκούντα, ένταμ, έμενταλ, ροκφόρ, ταλαγάνι, γαλατήρι, μαλάκα ή τύρο μάλαμα, φέτα, μανούρι, ανθότυρο, φορμαέρα, παρμεζάνα, λαδοτήρι, τουλουμοτήρι, κοπανιστή, μιτζίδρα, καμαμπέρ, μαστέλο, κατίκι και τσένταρ και περιμένουμε έγκριση για άλλα 5 τυριά. Στέφανη, τι θα κάνουμε τα τυριά αυτά? Θα τα τρίβουμε με ένα τρίφτη και θα τα βάζουμε στα μπολάκια πάνω στο σκηνικό και όταν θα είναι 3 κριτές, ο Γιώργος, η Μαρία και η Έλενα και οι γνωστοί και μετά θα παίρνουν το τυρί και θα κάνει μία στην άλλη φσ, 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 και θα πετάει μία στην άλλη τα τριμμένα τυριά και θα κάνουμε φσ, και μετά θα λένε τι ήταν το κόνσεπτ και θα λέει η μία ήταν να πάρω, είμαι τυροκόμος και έχω πήξει κεφαλοτήρι και το δίνω στην Αγελάδα. Τι τυρί είναι Έλενα, του λουμοτήρι, όχι είναι κοπανιστή. Δεν το βλέπεις ότι είναι σαν τέτοιο, έχει ένα χαρακτηριστικό look κοπανιστή. Δεν έχεις πάει ποτέ στη Μύκονο να φας κοπανιστή και θέλει. Δεν έχω πάει, μα πώς ήρθες να μας πεις ότι το κόνσεπτ είναι στη Μύκονο να φας κοπανιστή. Και θα πει αυτή δεν είμαι εγώ αυτή που κάνω την κοπανιστή. Ήταν η Κωνσταντίνα και θα έρχεται, κάναμε λάθος, πάμε στη διαφημίση και θα πέφτει η διαφημίση και θα έρθει το δελτίο ειδήσεων και θα λένε σήμερα αποκλειστικά που έκανε και μετά θα ξαναγυρίζουμε και θα συνεχίζει για άλλες 4 ώρες και κάθε επεισόδιο θα είναι γύρω στις 12.30 ώρες. Στέφανε, έχω μπερδευτεί, να σου πω την αλήθεια. Καταλαβαίνω ότι θα κάνεις ένα σοου με κορίτσια και κάπως εμπλέκει το τύρι μέσα. Θέλεις να μου τα πεις λίγο κρουσικά για να καταλάβω κι εγώ, γιατί δεν έχω καταλάβει, είμαι από το πρωί κιόλας εδώ πέρα. Ναι. Και έχω δει και πολύ... Αυτά... Έχω δει πολύ κόσμο. Ναι. Θες να μου εξηγήσεις. Ναι.
Καταλαβαίνω ότι είναι το καλλιτεχνικό της φύσεως, γι' αυτό δεν σε κοβάω. Όχι, έχω υποκλοπή. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Έχω καλό λόγο. Θέλω να πάμε λίγο γρήγορα. Εξήγησε το τυρί με τις κοπέλες που σου πει. Όλα θα φέρνουμε όλα τα διάφορα. Θα φέρνουμε κασέρι με τσόφωνα, κούντα, έντα μέθε με το ροκφόρτ, τα λαγάνια, τα καλωτή, η μαλάκα, η τρομαλάκα. Μα μάλα μου. Φέτα μανούρι, ανθότερο, φορμάλα, παρμεζάνα, το τυρί, το λομοτήρι, κοπανιστήμι, τι θα κάνουμε, παίρνουμε αστέλο, κατ' εκ τσέντα. Εννοούσα γρήγορα, όχι να μου τα πει γρήγορα. Για σεζόν το σκέφτεσαι, Στέφανο, αυτό, μια σεζόν κανονική. 13 σεζόν τα 50 επεισόδια είναι κάθε μία. Συγγνώμη που σου διακόπτω. Mm. Με χαλάει, επειδή προφανώς με χαλάει λίγο πολύ το τυρί, γιατί με το τυρί δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνουμε. Όχι, τρώνε τυρί. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το συνδέσουμε με τη μόδα. Έχεις κάτι άλλο σε κόνσεπτ πάνω στο ίδιο κόνσεπτ. Ναι, είναι, όταν θα υπάρχει σοπαλία στα τυριά και δεν θα έχει βγει νικήτρια, θα πηγαίνουμε αμέσως μετά και θα λέμε, λοιπόν, αντιθεί τώρα μία με μια στολή. Και αν δεν είναι καλή ιστορία, θα τη σταυρώνουν στη μέση του στούντιο και θα κάθονται οι άλλες από κάτω και θα λένε πουτάνα, πουτάνα, γιατί φορέσεις αυτά, ψόφα. Και η μία θα κάνει, θα είναι οι σταυρωμένες στον άλλο, από τα άλλα επεισόδια δίπλα και θα λέει η μία στη μεσαία. Εάν είσαι τόσο στυλάτη, γιατί δεν κάνεις μια έτσι να κατέβεις αυτό το σταυρό. Και θα λέει η άλλη, δεν ξέρεις ποια είναι αυτή, είναι η νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδας. Και θα λέει αυτή, αύριο θα είσαι μαζί μου στο πίσω εκεί που θα τα μαζεύουμε. Άλλο. Άλλο. Έχω σκεφτεί ότι σε κάθε επεισόδιο πρέπει να υπάρχουν, να είναι γεμάτη η σκηνή, το πλατό με νάνους, γυμνούς νάνους που θα είναι ανάμεσα στις κοπέλες, αλλά θα είναι τόσο πολύ που δεν χώρουν να περάσουν και θα τρύπονται πάνω στον άλλο και θα κάνουν και τέτοια και θα πηγαίνουν οι κοπέλες και θα τρομάζουν γιατί θα έχουν ιδρωμένα κορμιά νάνων δίπλα τους και τέτοια και θα λένε πάρτε ένα από εδώ βρωμάει αυτός και θα λέει ο νάνας δεν βρωμάω είμαι και εγώ άνθρωπος έχω ψυχή και θα του λένε δεν σου είπαμε δεν έχει ψυχή. Και ποιος κερδίζει? Όχι νάνι, νάνι είναι εκεί. Είναι δική μας νάνι, τους έχουμε φέρει. Ναι, θα τους νοικιάζουμε κάθε επεισόδιο. Έχω να σημειώσω να παραγγείλουμε νάνους. Έχω βρει μια κοινότητα με νάνους και τους έχω μιλήσει για το σοου. Αυτό καλύψεις εσύ το θέμα, δεν χρειάζεται να πλακούμε. Σαν Netflix να παραγγείλουμε νάνους. Όχι, γιατί έχω μιλήσει με και έχουν. Κάνεις και παραγωγή, Στέφανε, μαζί. Δηλαδή. Έχω κάποιες άκρες που είναι από μια φάρμα που εκτρέφει νάνους και τους φέρνουν. Τι έχουν? Εκτρέφουν νάνους και τους πηγαίνουν σε παιδάκια. Και τα δίνουν σαν άλλα παιδάκια και ξεγελάνε τις μανάδες τους και λένε «Α, νομίζετε ότι είναι το παιδί σας, αλλά το παιδί σας δεν έχει μουσική» και λένε «Α, και είναι για πάρτι και εκδηλώσεις». Τους έχουμε πάει στα Ποσειδόνια, τους έχουμε πάει... Έχεις τα Ποσειδόνια νάνους? Φέτος θα έχει. Μάλιστα. Στέφανε, καταλαβαίνω ότι δεν έχεις και πολύ χρόνο. Όχι, έχω πολύ χρόνο. Να σας πω όσα θέλετε. Το show αυτό στο κεφάλι μου είναι σας είπα, είναι 13 σεζόν με 50 επεισόδια κάθε μέρα. Μπορεί να παίρνουμε 3 την ημέρα. Εντάξει, επειδή δηλαδή... 4. 5 αν θέλετε. 2,5 ώρες το καθένα. Ρε Στέφανε, άκουσα με λίγο. Ωραία, αυτό με τους νάνους και με τα παιδιά... 3 ώρες το καθένα, άμα θέλετε. Μπορεί να μην... 6 επεισόδια. 4 ώρες το κάθε επεισόδιο. 8 επεισόδια την ημέρα. Ξέρεις τι φοβάμαι. 25 επεισόδια, 25 σεζόν, 60 επεισόδια τη σεζόν. Μπορώ να κάνουμε. Μαζί σου είμαι εγώ, ρε Στέφανε. Να μην παίζει τίποτα άλλο. Λίμα. Να είμαι εγώ με το σοου αυτό. Και τους νάνους και τα κορίτσια και τα τυριά. Υπάρχει περίπτωση να με βρούμε χορηγό για τους νάνους. Μα σας λέω ότι υπάρχει φάρμα. Θα μπει χορηγό η φάρμα των νάνων. Ναι. Στου ίδιου του νάνου. Γιατί διαφήμιζε, γιατί αυτοί προσπαθούν να διαφημίσουν ότι οι νάνοι κάνουν και για πάρτι. Θε να βγει έξω, α πούμε, ένα βράδυ, έτσι. Ναι. Ναι. Και έχει βγει έξω και λε: πω, έχω πιει, δεν μπορώ να οδηγήσω. Και δεν έχει σημασία. Και τόσο έχει τελειώσει η μπαταρία. Και αν πάρει ένα τηλέφωνο με το κινητό κάποιου άλλου, μπορεί να νοικιάσει 10 νάνου να σε πάνε σπίτι σου. Υπάρχουν νάνοι που του νοικιάζουν. Ναι, ναι. Και δεν παραπονιούνται οι νάνοι. Τους πληρώνω, είναι η δουλειά τους. Υπάρχουν νάνοι που σε επικίνδυνε και σε επικίνδυνε. Όρθιο, σηκωτό, σε επικίνδυνε. Πόσο σε επικίνδυνε. Στέφανε, δεν σε έχει κάνει κανένα μήνυση από αυτό το πράγμα. Γιατί να. Δηλαδή, μπορώ να φύγω εγώ πεφκάκια να κατέβω πειρά με νάνους, αντί για ταξί. Να με. Γιατί. Τι ταχύτητα πιάνουν οι νάνοι. Πιάνουν, άμα είναι οι δυνατοί που έχουμε, γιατί τους. Αυτούς που τους, αυτό που λέμε εμείς οι πίσω νάνοι. Δεν λέμε πίσω νάνοι, δεν το έχω πει εμείς, ποτέ. Εμείς, τη δουλειά μας το λέμε, ναι. Οι πίσω νάνοι είναι οι πιο δυνατοί που σηκώνουν πιο ψηλά τον πελάτη και έτσι είναι και λίγο πιο αεροδυναμικό. Είναι πίσω κίνητη δηλαδή, αυτό, η πομπή που πηγαίνει από νόμιση είναι... Οι γρήγοροι νάνοι είναι οι μπροστινοί που δεν έχουν τόσο το βάρος, αλλά είναι τα ποδαράκια τα... Στέφανε, αρνούμε να το πιστεύσω αυτό το πράγμα. Ναι, μπορώ να... Πόσοι νάνοι αποτελούν μια πομπή?
Ανάλογα με το πόσα άτομα είστε. Μπορεί και 20-30. Μια οικογένεια, τετραμελής. Πάει πώς. 20-30 να είναι. 20-30 να είναι. Ναι. Και ποιος οδηγάει, ποιος τρίβει. Ο οδηγός να είναι. Είναι αυτός που πηγαίνει μπροστά. Έχετε δει τα έλκυθρα με τα σκυλιά. Δεν είστε φανά, εμείς όλοι το, δηλαδή τώρα δεν μπορώ να το έχω νέψει αυτό το πράγμα. Ναι, τα έχω δει. Είναι κάπως έτσι, μόνο που και το έλκυθρο είναι από νάνος. Στέφανε. Εμείς και... Μπορούμε. Δεν θα κάνουμε τίποτα από όσα μου πρότεινες. Μου είσαι πάρα πολύ συμπαθής. Και γι' αυτό έχω κάτσει και έχω αλλάξει το χρόνο μαζί σου. Μου είσαι πάρα πολύ συμπαθής. Αλλά εσύ αυτά δεν βγαίνουν που λες. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε τουλάχιστον εμείς παραγωγικά να τα υποστηρίξουμε και δεν μπορούμε. Και αυτό με τους νάνους τώρα, επειδή μου πιάσει η καρδιά μου. Δηλαδή, τη διάγεια είναι εντάξει, okay, είναι κάποιες ιδέες ή είναι πολύ προχωρημένες για μας και δεν μπορώ να τις καταλάβω. Αλλά έτσι δεν νομίζω μπορούμε να συνεργαστούμε. Τουλάχιστον σε αυτό επίπεδο. Αν έρχομαι και κάθομαι σε μια καρέκλα και μου δίνεται κάτι να γράφω. Στέφανε, λυπάμαι. Αν μένω όρθιος και μου δίνεται ένα χαρτί να γράφω πάνω. Στέφανε, πώς βιοχωρίζεις εσύ στη ζωή σου. Με νάνους. Βγάζεις τα πρόστα σου, είναι παιδί μου, πώς την περνάς. Πόσα βγάζεις το μήνα. Ανάλογα με τους νάνους που έχουμε και πώς έχουμε καταφέρει να στείλουμε. Τώρα με τα Ποσειδόνια θα έχουμε αρκετά χρήματα. Και ας πούμε, στο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκη στείλαμε 670 νάνους. Πόσα πήρες από αυτό. Πήραμε 50 ευρώ. Ναι. Πόσο πάει ο νάνος, ναι. Ο κάθε νάνος πόσο πέρα. Ανάλογα με το, γιατί είναι και τα μεταφορικά τους έξοδα, ποιος θα κάνει το μεταφορικό, ποιος θα κάθεται πάνω. Είναι νόμιμο ρε Στέφανε αυτό. Α, με τα ταξί τους τα βρίσκουν. Βρε εσύ είναι νόμιμο που τους, από τα 50 ευρώ που τους πληρώνεις, τους κόβεις σίκα, τους κόβεις, πώς πληρώνεις. Ναι, τους έχω και σίκα τους έχω. Με σίκα τους πληρώνεις. Με φρούτα, γιατί είναι να ξεκινά από την Αθήνα και πάνε μέχρι Θεσσαλονίκη ρε εσύ. Στέφανε, λίγο να μου κάνεις πλάκα, δεν υπάρχει να πληρώνεις, να έχεις νάνους, φάρμα, να έχεις πληρώνεις και με σίκα. Ναι. Λοιπόν, Στέφανε, οκ, θες να μιλήσουμε από Δεκέμβριο. Βρίσκω κάτι σε όλα αυτά. Τα Χριστούγεννα. Ναι. Θέλετε να σας προτείνω χριστουγεννιάτικα. Όχι, όχι, να μην. Δεν έχω πάρα. Μπορώ να βάλουμε πάρα πολλούς νάνους. Τους νάνους ξέχασα τους, δε Στέφανε. Σε παρακαλώ. Τα άλλα Χριστούγεννα να μιλήσουμε, αλλά χωρίς νάνους. Μπορούμε να πάρουμε τα κορίτσια και κάθε μία να κουβαλάει ένα νάνο. Στέφανε, επιγραμματικά, πες μου τι άλλο έχεις στο μυαλό σου, όσο πιο σύντομα γίνεται. Πολλές φορές θα σας πω ότι να βρω την κατάλληλη εικόνα. Είναι σημαντικό αυτό για μένα. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελένη. Να σου πω ότι έχω στο μυαλό πολλές φορές μ' αρέσει. Να κάνω αυτό. Πώς βοηθάει, είναι κόνσεπτ. Ναι, γιατί. Και να πηγαίνω σε μαγαζιά και να λέω γεια σας, είμαι Ελένη, εσείς πώς σας λένε. Στέφανε, αυτό πώς μπορούμε να το μεταφέρουμε στην τηλεόραση. Φάρσες. Δεν καταλάβες ότι ήμουν Ελένη, κοίτα. Άλλο, Στέφανε. Θες να κάνουμε σεξ, δεν θες να κάνουμε σεξ. Αυτό όλο είναι μια κουμπί τώρα, μπορεί να βγει. Θες να κάνουμε σεξ, δεν θες να κάνουμε σεξ. Αγάπαμε. Γίνει 45 λεπτό αυτό. 5 σεζόν των 15 επεισοδιών η κάθε μία. Άλλο, Στέφανε, που έχεις στο μυαλό σου. Με άλλη κοπέλα το ίδιο. Όχι, άλλο κόνσεπτ. Τι άλλο έχεις στο μυαλό σου. Πλακάκια, μαξιλαροθήκες, πυρούνια μεγάλα για μακαρόνια. Cornflakes. Μας έχει κλείψει κάποιο άλλο βραβείο, να σε ψάξω. Τα βραβεία μου, τα δύο είναι αυτά τα. Στέφανε, δυστυχώς δεν θα συνεργαστούμε. Θέλεις λίγο. Όχι, δεν θέλω, να είμαι καλά. Δεν θέλω, Στέφανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες μέχρι εδώ πέρα. Δεν προλαβαίνουμε αυτό το καιρό να συνεργαστούμε. Τρέχουμε άλλα πράγματα και είναι αδυνατόν. Γιατί είναι μεγαλεπίβολα τα σχέδια που έχεις. Είναι τεράστιες παραγωγές τα που έχεις προτείνει και δεν μπορούμε. Και εγώ τι. Έκανα τρύπες, δεν φέρα νάνος. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου πάντως. Με τι έχεις έρθει εδώ πέρα, θες κάποιον να πάρουμε μια παίξη. Εγώ τους νάνους μου απέξω, εντάξει. Έχεις έρθει με νάνους. Στο Netflix. Εντάξει, λοιπόν. Αυτά θα τα κρατήσω για μελλοντικά, μήπως σε χρειαστούμε. Αυτά είναι δικά μου, είναι τα κορίτσια μου. Δεν τα έχεις αντίτυπα. Όχι. Πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανε, εδώ πέρα. Αυτά είναι δικά μας τα βραβεία, Στέφανε. Όχι, είναι δικά μας, τα έχουμε κερδίσει από όλες τις εκπομπές. Καλά, το φύγω από εκεί. Ναι. Από εκεί είναι. Αυτός είναι ο τείχος που δείχνεις. Εκεί είναι η πόρτα. Αυτό. Πήρε, μάνα, πήρε. Σας είμαι. Σου το γραφείο, ρε, πάλι, εξυπνώ μου τώρα. Που κάνει 3 σεζόν.
Ευχαριστώ.